Εγώ θα σας πω, είμαι στη διάθεσή σας, να σας ενημερώσω, να σας πω για τα προβλήματα, για τα πλεονεκτήματα, για τις προοπτικές, για ό,τι ήθελε προκύψει από τη συζήτηση, η οποία θεωρώ ότι θα είναι γόνιμη έτσι κι αλλιώς. Ναι, ευχαριστούμε εμείς για αυτή τη συνάντηση. Στα πλαίσια της πολιτικής δραστηριότητας προσπαθούμε εμείς να αναδείξουμε κάποια από τα κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Θεωρούμε ότι μετά από την εμπειρία της πανδημίας ο τομέας υγείας, η δημόσια υγεία για την ακρίβεια, είναι το πρωταρχικό ή ένα από τα πρωταρχικά ζητήματα που αποσχολούν την ελληνική κοινωνία. Εμείς σαν κόμμα την πρώτη συνδιάσκεψη που κάναμε στην Ελλάδα με τον νέο μας πρόεδρο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ήταν στη Θεσσαλονίκη την Άνοιξη και ήταν για τη δημόσια υγεία, όπου εκεί καλέστηκαν Έλληνες, αλλά του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίοι συμμετέχουν σε διάφορους τομείς της υγείας, είτε σαν γιατροί, αλλά είτε σαν εξειδικευμένοι σε τομείς που διακρίνεται, που χωρίζεται η δημόσια υγεία. Ήταν μια συζήτηση με ουσιαστικό περιεχόμενο, πάρα πολύ καλή και μάλιστα είχε γίνει στο Βελίδιο και είχε και πάρα πολύ κόσμο που παρακολούθησε και ώρες πολλές κράτησε, αλλά παρακολούθησε. Λέω λοιπόν, κάναμε για άλλο θέμα, όπως είναι η ενέργεια, την κάναμε στο Κοζάνη, όπως για τον πρωτογενή τομέα, τα αγροτικά, την κάναμε στη Λάρισα. Δηλαδή, προσπαθούμε σε όλη την Ελλάδα, ανάλογα με τους τομείς που διαχειρίζεται ο καθένας, να ενεργοποιηθούν. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, γίνεται μία έτσι εκστρατεία, θα έλεγα εγώ, σε διάφορους νομούς της Ελλάδας, δεν μπορούμε όλους δυστυχώς να τους επισκεφθούμε, για να συζητήσουμε, να δούμε την εικόνα που υπάρχει και να συζητήσουμε για τα προβλήματα του τομέα υγείας. Και θέλω να σας πω εκ των προτέρων ότι γενικά ξέρουμε τι γίνεται στον τομέα υγείας. Ξέρω, είμαι υγειονομικός, έχω περάσει και εγώ από διοίκηση νοσοκομείου και έχω περάσει και από διοίκηση ιδιωτικού τομέα, μεγάλης κλινικής, πολύ μεγάλης. Άρα τα ξέρω δηλαδή πώς γίνεται. Όμως, επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια πλέον να ο καθένας μας να τραβάει το δικό του δρόμο, γιατί είπα προηγουμένως ότι η πανδημία έχει βγάλει στην επιφάνεια κάποια ζητήματα και γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας ότι το κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση της όλης κατάστασης το έπαιξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την προσπάθεια όλων σε αντίξωες συνθήκες, σε δύσκολες συνθήκες, θέλουμε λοιπόν να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού, ούτως ώστε οι εμπειρίες, οι αρνητικές που αποκομίσαμε από την αντιμετώπιση της πανδημίας και οι αδυναμίες που έβγαλε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που για μας δείχνουν ότι πρέπει να αναζωογονηθεί, να αναγεννηθεί και εκ βάθρων να οργανωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή αν μπορούμε να πούμε να γίνει ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα νέο ΕΣΥ. Σε αυτό λοιπόν το δρόμο, ακολουθώντας αυτό το δρόμο, θέλουμε εμείς να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γνωρίζοντας, θα ξέρετε κι εσείς, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα έργο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην περίοδο που δημιουργήθηκε, θεωρήθηκε και ήταν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μέσα στα 6 καλύτερα εθνικά συστήματα που υπήρχαν. Βέβαια, ως συνήθως, η πορεία στην Ελλάδα, η πατρίδα μας διακρίνεται γι' αυτό, πολλές φορές τράβω από τη μια μεριά, τράβω από την άλλη, αφήνοντας κάτι, ξέρω εγώ, έχει φτάσει σε ένα σημείο που βεβαίως μετά από 40 χρόνια, όσες προσφορές και να έκανε, που έκανε πολύ μεγάλες, χρειάζεται να αλλάξουν κάποια πράγματα. Σε αυτό λοιπόν το τομέα, σε αυτόν τον δρόμο θέλουμε να βαδίσουμε εμείς και θέλουμε να συμβάλλουμε ο έλεγχος της δυνάμεις, ούτως ώστε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες να είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που είναι σήμερα. Άραγε, μου επιτρέπετε να δευτερολογήσω, συμφωνούμε απόλυτα.
ότι χρειάζεται ενός είδους συνεργασία ανάμεσα σε εμάς που εφαρμόζουμε και επιβλέπουμε κατά τομείς και εν προκειμένου το νοσοκομείο της Κορίνθου, και χρειάζεται πράγματι και η πολιτική σημερινή ηγεσία κατά τις επισκέψεις. Αυτό ήταν το ζητούμενο, τουλάχιστον με όσα υπόθηκα, ότι χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάποιες τροποποιήσεις. Τώρα ποιες θα είναι αυτές, νομίζω ότι ο δημοκρατικός διάλογος θα αναδείξει και ελπίζω να είναι όσο το δυνατόν γόνιμος, αλλά και να υπάρχει και μία σύγκρουση και μία καλύτερη σύνθεση των απόψεων. Ναι, αρκεί να έχουμε τον ίδιο στόχο και να πιστεύουμε ότι όντως το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσφέρει, αλλά πρέπει να προσφέρει ακόμα περισσότερα, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζωογονηθεί. Η αναζωογόνηση είναι δεδομένη. Άρα μας συμφωνούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Διοικητά, θα μας ενημερώσετε για το για ό,τι έχετε εντοπίσει στα χρόνια της θητείας σας.